Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής είναι ο συντονιστής του πυρήνα Ξάνθης του ενιαίου Παλαϊκού Μετώπου, ο κύριος Γιάννης Ιαμίδης. Καλή σας ημέρα, κύριε Ιαμίδη. Καλημέρα σας. Είναι και επικαιρότητα, ξέρετε, στη μέση και ζητώ συγγνώμη για την μικρή καθυστέρηση που, αν θέλετε, έτσι προβληματίζει τους συμπολίτες μας και εμείς αυτό το θεωρούμε θετικό. Ούτως ή άλλως και εσείς θα βοηθήσετε στο γενικότερο προβληματισμό μας τώρα, ενημερώνοντάς μας για την εκδήλωση που διοργανώνει το ΕΠΑΜ της περιφέρειάς μας το Σάββατο. Ναι, ναι. Κόκκινα δάνεια, συμβολιακή γεωργία. Ναι. Μεγάλα κεφάλαια. Ναι, είναι μεγάλα κεφάλαια και πολύ καυτά κεφάλαια, τα οποία θα αναλύουν δύο άτομα τα οποία το ξέρουν πολύ καλά το αντικείμενο. Τη συμβολική γεωργία θα αναπτύξει ο Γιώργος Παπαπαναγιώτου, που είναι γεωπόνος, είναι μέλος του ΕΠΑΜ Σερών. Ναι. Με μεγάλη εμπειρία στον τομέα. Για τη συμβολιακή γεωργία. Ναι, ναι. Εγώ τώρα από ό,τι καταλαβαίνω εδώ από το ενημερωτικό σας σημείωμα, κύριε Σιαμίδη, το ΕΠΑΜ δεν καλοβλέπει την συμβολιακή γεωργία. Εάν το καταλαβαίνω καλά. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Δυστυχώς, να τα πάρουμε ένα-ένα. Να τα πάρουμε, βεβαίως. Λοιπόν, με τη συμβολιακή γεωργία ουσιαστικά έχουμε δει πως έχει εφαρμοστεί σε άλλες χώρες. Ναι. Μια χαρακτηριστική περίπτωση είναι η Ινδία, όπου είχε καταλήξει στο τέλος να έχουμε 100 και 200.000 αυτοκτονίες αγροτών. Το οποίο προήλθε από την εισαγωγή ουσιαστικά γενετικά τροποποιημένων σπόρων στην γεωργία της Ινδίας, οι οποίοι όμως σπόροι δεν ήταν κατάλληλοι για το περιβάλλον της Ινδίας, με αποτέλεσμα να πάρα πολλοί αγρότες να χρεοκοπήσουν και να οδηγηθούν στην αυτοκτονία. Ναι, όμως εδώ στην Ελλάδα, ως χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την οποία Ευρωπαϊκή Ένωση γνωρίζω βεβαίως ότι το ΕΠΑΜ έχει τις έχει ληφθεί σχετική απόφαση, η οποία είναι απαγορευτική για τέτοιου τύπου γενετικών ενώ τροποποιημένων σπόρων στην γεωργία, σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα εδώ πέρα... Θέλω να πω ότι τα παραδείγματα δεν προσομοιάζουν ως προς τις συνθήκες και τις καταστάσεις και τις αποφάσεις. Ναι. Τώρα θα μου πείτε για τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ναι. Αν είναι σαν το προσφυγικό, ναι, σηκώνουμε όλοι τα χέρια ψηλά. Αλλά μπας περίπτωση. Εδώ πέρα τώρα μόνο παίζει το εξής θέμα. Πρώτα, ναι, οι αποφάσεις αλλάζουν. Επίσης βλέπουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως αναφέρεσαι για το προσφυγικό, να μην αποκλείσει τη δική της νομοθεσία, όπως έχει καταγγείλει ο ύπατος αρμοστής του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες. Mm-hmm. Οπότε δεν ξέρουμε αν θα εφαρμοστεί στα πλαίσια κάποιου υποχρεωτικού νέου τέταρτου ή πέμπτου μνημονίου ή σε κάποιον μέτρο που θα πρέπει να ακολουθήσουμε υποχρεωτικά για να βγούμε από το μνημόνιο κάποια στιγμή στο απότερο μέλλον, σε ένα γαλαξία πολύ πολύ μακριά από εδώ. Επίσης, παίζει και το εξής, το οποίο θα μπορούμε να βάλουμε στη συζήτηση. Η ΕΟΣ, οι οποίες έχουν αρχίσει και ξανασύζουν οι ειδικές οικονομικές ζώνες. Ναι, το θέμα αυτό δεν έχει κλείσει, είχε ανοίξει με την κυβέρνηση του Παπαδήμου. Ναι. Είχε δημιουργηθεί ένα νομοθετικό, τώρα καλά κάνετε και το βάζετε στο τραπέζι. Είχε δημιουργηθεί ένα νομοθετικό υπόβαθρο και κατέληξε το αίτημα μετά από συζητήσεις, ερωτήματα βουλευτών στο Ελληνικό Κοινοβούλιο που στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισμού. Σωστά. Ναι. Και εκεί βρίσκεται. Ναι, ναι. Θεωρητικά. Θέλω να πω δεν έχει κλείσει. Όχι, δεν έχει κλείσει. Θεωρητικά και οι ΟΣ απαγορεύονται βάσει τη Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Σωστά. Αλλά όπως έχουμε. Κατ' εξαίρεση επιτρέπονται αυτές. Ναι. Το θέμα είναι το εξής. Ότι πάρα πολλά πράγματα τα οποία απαγορεύονται στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία βλέπουμε να συμβαίνουν στην πατρίδα μας. Και μάλιστα, για να μιλάμε για νομιμότητα, τέλος πάντων τήρηση νομιμότητας και αυτά εδώ πέρα, το ίδιο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Ευρωκοινοβούλιο, ψήφισε το 2014 παραμονή των ευρωεκλογών, έβγαλε ένα ψήφισμα το οποίο κατήγγειλε όλες την τρόικα, τέλος πάντων, που είχαμε τότε και όλους τους θεσμούς, όπως ονομάσαμε αργότερα, ναι, ότι παραβιάζουν την ευρωπαϊκή νομοθεσία και την διεθνή νομοθεσία, ναι, και καταπατούν τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Ελλάδα με τα μέτρα που έχουν πάρει και τα μνημόνια και με την καταστροφή, τέλος πάντων, που έχουν επιφέρει. Οπότε το τι είναι νόμιμο και τι μας καλύπτει αυτή τη στιγμή δεν σημαίνει τίποτα τι θα μας καλύπτει σε 6 μήνες ή σε 3 μήνες. Πώς βολεύει γενικότερα η κατάσταση, έτσι και η πορεία ακολουθείται. Ναι, επίσης το σημαντικό με τις ειδικές οικονομικές ζώνες είναι το εξής, ότι είναι ουσιαστικά κράτη εν κράτη. Είναι κράτος εν κράτη, τέλος πάντων, μια οικονομική ζώνη, η οποία μπορεί να έχει ακόμα και τη δικιά της νομοθεσία, ακόμα και το δικό της νόμισμα, επίσης τις
το ρόλο του κράτους το αναλαμβάνει το Διοικητικό Συμβούλιο της Ειδικής Οικονομικής Ζώνης. Οπότε εκεί πέρα η νομοθεσία γίνεται πάρα πολύ ελαστική, αν όχι λάστιχο ουσιαστικά. Και πραγματικά θα πρέπει ο κόσμος να ανησυχεί, γιατί με την συμβολιακή γεωργία δεν ξέρει ακριβώς τι θα του ξημερώσει ο αγρότης. Γιατί αυτή τη στιγμή παρουσιάζεται ένα πάρα πολύ ωραίο, μια πάρα πολύ ωραία εικόνα, ότι ο αγρότης, ο οποίος παρεπιπτόντως πλέον η αγροτική γη θεωρείται επιχειρηματικό ακίνητο και δεν θεωρείται πλέον αγροτική γη προστατεύεται, όπως γινόταν μέχρι τώρα με την αγροτική τράπεζα, ναι. Αυτό το έχει δηλώσει καθαρά ο κύριος Σάλλας πριν ένα χρόνο περίπου, αν θυμάμαι καλά. Τέλος πάντων, με την εικόνα που παρουσιάζονται αυτή τη στιγμή για τη συμβολική γεωργία, μια πολύ ωραία εικόνα ότι ο αγρότης θα ασφαλίζει την παραγωγή του και τη διάθεση των προϊόντων του, ουσιαστικά αυτό είναι το κερασάκι, τέλος πάντων, μάλλον το τυράκι, την παγίδα. Η παγίδα είναι ουσιαστικά ότι ο αγρότης δεσμεύεται να έχει συγκεκριμένους προμηθευτές, να βάζει στο χωράφι του αυτά που του λέει η τράπεζα. Ναι, μέσω τραπεζών γίνεται η συμβολιακή γεωργία, έτσι, να το επισημάνουμε αυτό. Επίσης, για να μην κλείσουμε το κεφάλαιο με τις ειδικές οικονομικές ζώνες, υπάρχει ένας γενικότερος προβληματισμός, διότι σαν ύποπτο χρόνο επανέφερε ένα παρόμοιο μοντέλο οικονομικό ο κ. Στρέφωνας Αλεξιάδης. Μίλησε για τις ελεύθερες, αν θυμάμαι καλά. Παραπλήσω μοντέλο είναι. Έχει πολλά τέτοια μοντέλα. Απλά αλλάζει. Ευέλικτα. Έτσι. Απλά αλλάζει για να το επαναφέρω, το κάνω λίγο πιο επίκαιρο. Γι' αυτό το επισημαίνω. Ναι, ναι. Έτσι. Θα το έχετε υπόψη σας, πιστεύω, κύριε Σιέμπερ. Όχι, δεν το έχω υπόψη μου. Αλλά... Αν το ψάξετε, θα το βρείτε. Ναι. Δεν έχει πολύ καιρό που έγιναν αυτές οι αναφορές. Αλλά ουσιαστικά είναι, άλλαξε ο μονολιός και έβαλε το έργο αλλιώς. Έχει διαφορές ως μοντέλο, αλλά εν πάση περιπτώσει η γενικότερη φιλοσοφία δεν φαίνεται. Ναι. Και για να ξαναγυρίσουμε λίγο στο θέμα της συμβολικής γεωργίας, ουσιαστικά δένει η τράπεζα τον αγρότη να προμηθεύεται συγκεκριμένα προϊόντα, συγκεκριμένους πόρους από συγκεκριμένους προμηθευτές, στους οποίους θα τους ελέγχει η ίδια η τράπεζα προφανώς. Αυτό είναι πρόβλημα και για τον ανταγωνισμό στην αγορά, όπου κάποια στιγμή η τράπεζα μέσω αυτών των πρακτικών θα μπορέσει να βγάλει από την αγορά κάποιες επιχειρήσεις όπου δεν θα μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στον ανταγωνισμό. Και ουσιαστικά πώς θα το κάνει, κάτι μισό λεπτό, κύριε Σεμίδη, πώς θα το κάνει η τράπεζα αυτό? Όταν η τράπεζα θα σου πει ότι θα πάρεις, φίλε μου, θα σου δώσω μια κάρτα. Και με αυτή την κάρτα θα πηγαίνεις να βάζεις βενζίνη, πετρέλαιο μάλλον από τη συγκεκριμένη εταιρεία. Θα πηγαίνεις να αγοράζεις φάρμακα, τα συγκεκριμένα φάρμακα που θα σου πω εγώ για την καλλιέργεια που θα σου πω εγώ. Από τους συγκεκριμένους επιβεβλημένους γεωπόνους. Αυτό σημαίνει ότι κατευθύνει την αγορά. Ναι, τουλάχιστον σου πω ότι τη λαμβάνομαι εγώ. Και αν κάτσουμε και το δούμε πραγματικά, είναι πρακτικές που έχουν εκείνη και παγκόσμια πρακτική. Κατευθύνει την αγορά, η αγορά όμως πάντοτε έχει την ευελιξία του να αυτορυθμίζεται και να μπορεί να κινείται κατά τέτοιο τρόπο που να καλύπτει τα ελλείμματα όταν αυτά εμφανίζονται και τις αδυναμίες. Οπότε, αυτό όμως γινόταν παλιότερα, που οι τράπεζες δεν είχαν παντοδυναμία. Τώρα οι τράπεζες έχουν παντοδυναμία. Δεν υπάρχει ρευστό στις επιχειρήσεις. Ναι. Τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά. Γιατί? Γιατί ουσιαστικά όταν μια επιχείρηση δεν μπορεί να έχει ρευστότητα και το κόστος του χρήματος το καθορίζει για η τράπεζα, μπορεί να πάσει στιγμή κάποιον που το θεωρεί ανταγωνιστή να πετάξει από την αγορά. Είναι το μάλιστα. Τα ερωτήματα θα κάνω για να μπορέσουμε να καταλάβουμε τους λόγους για τους οποίους κύριε Σιαμίδη στέκεται απέναντι από αυτό το καινούριο μοντέλο το οποίο μπήκε και έχει καιρό, έτσι. Μας είχε απασχολήσει, θέλω να το θυμίσω αυτό στους φίλους αγρότες κυρίως και στους συμπολίτες μας, στις προεκλογικές συζητήσεις που κάναμε εδώ στις τελευταίες εκλογές σε ό,τι αφορά το αγροτικό κομμάτι. Είχε μπει από γεωργούς της περιοχής μας το θέμα της συμβολαϊκής γεωργίας. Εγώ το υπενθυμίζω απλώς, διότι το είχαμε εξαντλήσει τότε. Υπήρχαν και στάσεις, υπήρχαν και θετικές βεβαίως αναφορές. Το ΕΠΑΜ διαφωνεί με αυτή τη λογική και εξηγεί τον λόγο για τον οποίο διαφωνεί ο κύριος Σιαμίδης. Θα αναπτυχθεί και θα αναλυθεί το Σάββατο. Και από τον, και τον Γιώργο τον Παπαγιώτου, ο οποίος είναι και ο ειδικότερος σαν γεωπόνος, ναι, να αναπτύξει το θέμα. Και πιστεύω θα μπορέσει να απαντήσει και πιο διεξοδικά σε οποιαδήποτε ερωτήματα και σε οποιαδήποτε πορείς μπορεί να έχει ο οποιοσδήποτε φίλος μας ακούει. Mm-hmm. Τώρα, για το άλλο το θέμα της ομιλίας, το οποίο είναι επίσης πάρα πολύ επίκαιρο και πάρα πολύ
πλέγων είναι τα κόκκινα δάνεια και πληστηριασμοί. Και η ιδιωτική περιουσία δεν έχει κλείσει ακόμη. Κύριο Σταθάκης χθες δήλωσε ότι υπάρχει μεγάλη απόσταση μεταξύ κυβέρνησης και θεσμών. Γιατί δεν περιμένετε να δούμε πού θα καταλήξουν? Γιατί αυτό έχουν πει για πάρα πολλά πράγματα, ότι υπήρχε πολύ μεγάλη απόσταση. Αλλά τελικά η απόσταση καλυπτόταν πάντα υπέρ των δανειστών, των θεσμών. Μάλιστα. Όπως το έχουμε δει. Ούτως ή άλλως έχει δεσμευτεί η κυβέρνηση για αυτό το πράγμα. Νομίζω ότι το είχαμε αναλύσει παλιότερα. Ότι δεσμεύεται να συμφωνεί, αφού τέλος πάντων θεωρητικά διαβουλευτεί, αλλά δεσμεύεται να συμφωνεί με τους θεσμούς για θέματα δημοσιονομικά. Οπότε στο τέλος, αν οι θεσμοί. Μα αυτό το προβλέπει η συμφωνία. Ακριβώς. Ναι, το μνημόνιο. Τρίτο μνημόνιο, ακριβώς. Δεν το λένε τυχαία ο κ. Τσίπρας και οι υπουργοί, θα τηρήσουμε αυτά που συμφωνήσαμε, το λένε γιατί είναι δεσμευμένοι. Είναι δεσμευμένοι και ξέρουν ότι δεν μπορούν να κάνουν και κάτι άλλο. Και όλα αυτά εδώ πέρα είναι στάχτη στα μάτια του κόσμου, ο οποίος νομίζει ότι η κυβέρνηση διαπραγματεύεται. Δεν διαπραγματεύεται τίποτα δυστυχώς. Και δυστυχώς ο κόσμος θα ξυπνήσει σε μια πάρα πολύ άσχημη πραγματικότητα. Γιατί? Όπου θα έχει τις τράπεζες να κάνουν επιδρομή και στα χωράφια του και στα σπίτια του. Και μάλιστα αυτό με τα σπίτια, το οποίο δεν έχω την ευκαιρία να τον αναπτύξω εντελώς. Καταρχάς να πούμε το εξής. Μισό λεπτό, τώρα θα μου επιτρέψει να τον κάνω και το δικηγόρο του διαβόλου. Θα τον κάνω. Κύριε Σιαμίδη, σε αυτή τη φάση που βρισκόμαστε, είναι τα επιχειρηματικά δάνεια εκείνα τα οποία βρίσκονται στο επίκεντρο των συζητήσεων, των διαβουλεύσεων, των διαπραγματεύσεων. Όπως θέλετε, πείτε τες. Τη συμφωνία, εν πάση περιπτώσει, που θα κλείσει. Ναι. Διότι σε ό,τι αφορά τα στεγαστικά, έχει ήδη έτσι, ληφθεί με έρημνα, με παράταση νομοθετικά. Νομίζω για ένα χρόνο, λίγο παραπάνω. Νομίζω παραπάνω είναι. Λίγο παραπάνω είναι. Αλλά ουσιαστικά μεταφέρει το πρόβλημα, γιατί θέλουν, είναι και η κλασική τακτική της αλαμοποίησης. Καλά και το χρέος να το μεταφέρουμε θέλουμε, αλλά εν πάση περιπτώσει βλέπετε τι γίνεται. Ναι, τεμαχίζουμε ένα πρόβλημα σε μικρά κομματάκια και την κοινωνία τέλος πάντων και την τρώμε κομμάτι-κομμάτι. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή θα πιάσουν τις επιχειρήσεις, θα ξεκαθαρίσουν το θέμα των επιχειρήσεων, το οποίο είναι και πολύ σημαντικό και πολύ φλέγον. Ακριβώς. Γιατί παίζουν. Αυτό που δεν έχουν ουσιαστικά ξεκαθαρίσει ακόμα για να προχωρήσουν και στα σπίτια είναι το εξής. Οι δανειστές ζητάνε και τα φαντ να υπάρχει μια νομοθετική πρόβλεψη ώστε να μην μπορούν να μην πληρώνουν φορολογίες στις μεταβιβάσεις των ακινήτων. Mm. Μόλις ακούσετε ότι αυτό το πράγμα θα επιτευχθεί, είμαστε σίγουροι ότι θα βρεθεί λύση και για το πρόβλημα των δανείων των στεγαστικών. Μάλιστα. Αυτή είναι η εκτίμηση λοιπόν του ενιαίου παλαϊκού μετώπου. Ναι. Νομίζω ότι αυτό είναι. Αυτό το έχει αναφέρει το στοιχείο σε μια συζήτησή του ο κύριος Καζάκης με τον κύριο Καρούζο, έναν πάλι οικονομολόγο χρηματιστή. Ναι. Όπου αυτό εδώ πέρα ακούγεται μέσα από πληροφορίες της αγοράς. Καθώς είναι άτομα τα οποία έχουν πρόσβαση, κυρίως ο κύριος Καρούζος, στην αγορά. Και έχει. Έχει φέρει κάποια ανατριχιαστικά στοιχεία για το τι γίνεται στην αγορά. Αυτές κάποιες κουβές που μπορεί να τις βρει κάποιος στο διαδικτυακό μας σταθμό στο ΙΡΟΗ, αν πάει στο ΙΡΟΗ.gr θα μπορεί εκεί πέρα στο αρχείο να βρει, είναι δύο κουβές που γίνανε την προηγούμενη Παρασκευή και την προπροηγούμενη Παρασκευή, οι οποίες είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσες για το τι μέλη γενέστε. Τώρα για το θέμα εδώ πέρα το δικό. Οι αγορές δηλαδή εξουσιάζουν και κατευθύνουν την πολιτική, κύριε Σιαμίδη. Γι' αυτό δεν έχω βγάλει ακριβή. Δεν έχω σχηματίσει ακριβή άποψη. Εμένα μου φαίνεται λίγο πολύ ότι οι αγορές. Το χεράκι τους το βάζουν μέσω των οίκων αξιολόγησης, να πούμε, ναι, έτσι. Ναι, ναι. Πάντοτε. Ναι. Έτσι, μπορούν μέσα σε ένα βράδυ να πετάξουν μια οικονομία εκτός. Το έχουν κάνει. Ναι, βέβαια. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, έχω την αίσθηση ότι και αυτές ακόμη ελέγχονται. Όταν θέλουν κάποιοι να τις ελέγξουν, δίνονται να ελεγχθούν. Εν πάση περιπτώσει. Ναι, αλλά δυστυχώς οι αγορές. Ναι, αν θέλουν. Ασύλλοντες. Και δυστυχώς αυτό που υπάρχει, σαν αίσθησή μου τουλάχιστον, είναι ότι υπάρχει μια γενικότερη κατεύθυνση για το πού πάει το πράγμα. Και λίγο πολύ το πράγμα έχει μπει σε αυτόματο πιλότο. Δηλαδή, οι αγορές δεν χρειάζεται να κάνουν κάτι, καθώς έχουμε. Κάποια δεδομένα, όπως είναι το νόμισμα, το οποίο είναι ένα νόμισμα εικονικό, το ευρώ που έχω. Είναι αυτό το γνωστό, το τρόπος που χρηματοδοτεί την οικονομία. Ναι. Με το fiat money που λένε, που είναι το πλασματικό το χρήμα. Ο τρόπος που είναι διαρθρωμένο το παγκόσμιο εμπόριο. Όλα αυτά τα πράγματα βάζουν σε ένα αυτόματο.
το πιλότο λίγο πολύ την οικονομία. Οι φούσκες μετά των ακινήτων, των χρηματιστηρίων, όλα αυτά τα πράγματα οδηγούν σε ένα πολύ συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Τώρα, οι αγορές απλά φαντάζομαι εκεί πέρα μπαίνουν και διαχειρίζονται λίγο πολύ αυτή την πορεία. Προσπαθούν τέλος πάντων να προσαρμοστούν και αυτές σε κάποια δεδομένα τα οποία έχουν μπει, πιστεύω, σε αυτό με το πιλότο πλέον. Έχουν το ρόλο τους. Ναι. Έχουν το ρόλο τους. Έχουν το ρόλο τους και ο ρόλος τους πιστεύω ότι είναι ουσιαστικά να τραβήξουν πλέον την πραγματική περιουσία που είναι, δεν είναι πλέον το χρήμα, είναι τα σπίτια, τα χωράφια και οι επιχειρήσεις, να τα απορροφήσουν και αυτό που λέγαμε και παλιότερα, να περάσουμε σε ένα νέο φεουδαρχικό μεσαίωνα όπου πλέον οι τράπεζες θα ελέγχουν όλες τις αξίες. Είτε θέλουμε να το παραδεχθούμε είτε όχι, αυτό το οποίο έλεγε ο κύριος Καζάκης, και όχι μόνο ο κύριος Καζάκης, το έλεγαν και άλλοι πολλοί, αλλά στην πορεία άλλαξαν φιλοσοφία, μέσω των οικονομιών κλίμακας που από το πρώτο μνημόνιο για λόγους δημοσιονομικής πολιτικής έχουν μπει σε εφαρμογή, αλλάζουν τα μεγέθη και της αγοράς και των περιουσιών και των δημόσιων αγαθών, τα πάντα όλα. Τα πάντα όλα έχουν συγκεκριμένα πια μεγέθη. Έτσι. Μα αυτή τη στιγμή κάτσε να σκεφτεί ο κόσμος το εξής απλό, ότι... Και αυτές οι οικονομίες κλίμακας προφανώς θα επηρεάσουν ενδεχομένως και μέσω από αυτά τα κόκκινα δάνεια το νέο σχήμα το οποίο θα έχουν οι επιχειρήσεις στην Ελλάδα. Για να μην κρυβόμαστε και πίσω από το δάχτυλό μας. Μέσω των φαντς και δεν ξέρω εγώ των συμφωνιών που θα επιχειρηθούν. Δεν θα μείνουν μικρά μαγαζιά πολλά. Όχι. Αυτό το λένε εδώ και δεκαετία. Μια ολόκληρη δεκαετία νομίζω. Ότι το μεγάλο πρόβλημα της Ελλάδος ουσιαστικά είναι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Βέβαια παγκοσμίως. Οι μικρομεσαίοι αγρότες, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τα πολλά σχολεία, τα πολλά νοσοκομεία. Οι οικονομίες όμως που ήταν στηριγμένες σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις ήταν οικονομίες οι οποίες αντέχαν πολύ καλύτερα την οποιαδήποτε οικονομική κρίση προσεζόταν με παγκοσμίως. Καλά, σε αυτό κάποιος μπορεί να διαφωνεί μαζί σας. Το θέμα είναι τι αποτέλεσμα θα γίνει και με ποιο τρόπο γίνεται η βίαιη προσαρμογή σε αυτό το νέο μοντέλο. Επιτρέψτε με εμένα απλώς να πω. Αυτό θα πρέπει να το εκτιμήσει ο καθένας ξεχωριστά, αν το αντέχει δηλαδή ή όχι. Πιστεύω δεν θα το αντέξει και καλό θα είναι ο κόσμος λίγο να ενημερωθεί λίγο παραπάνω. Δηλαδή θα ήταν καλό να το ψάξει λίγο παραπάνω. Δηλαδή μπορεί εμείς να του λέμε κάποια πράγματα, μπορεί κάποιοι άλλοι να του λένε κάποια πράγματα, αλλά ας μην πιστεύει ούτε εμάς ούτε τους άλλους. Το καλύτερο που θα μπορεί να κάνει ο κόσμος είναι να ενημερωθεί ο ίδιος και να σχηματίσει μια άποψη. Πιστεύω πλέον μπορεί να το κάνει εύκολα, σχετικά εύκολα. Μέσω του ίντερνετ που πλέον διαχέει την πληροφορία. Αυτό που λέτε είναι πολύ σημαντικό. Και συνήθως και εμείς αυτό κάνουμε. Κατευθύνουμε τον κόσμο να αποκτήσει ο ίδιος άποψη. Αυτό είναι το σημαντικότερο. Και εμένα αυτό που με εγκρεμίζει πάρα πολύ είναι η νοοτροπία που βλέπω στους συμπολίτες και στους φίλους, μπορώ να πω, όπου μπορούν να ξέρουν την κάθε τελευταία πληροφορία για την σούπερ ομάδα τους ή για το σούπερ είδωλό τους, τέλος πάντων, το pop είδωλο, αλλά δεν αφιερώνουν μία ωρίτσα την εβδομάδα, δεν χρειάζεται παραπάνω. Και να μάθουν πράγματα τα οποία ουσιαστικά καθορίζουν τη ζωή τους. Αυτό είναι επιλογή. Ναι, είναι επιλογή, αλλά θα τη βρούμε μπροστά τους όμως και θα τη βρούμε και οι υπόλοιποι. Τη βρίσκουν πολλά χρόνια τώρα μπροστά τους, αλλά εν πάση περιπτώσει κάποια στιγμή πιστεύω ότι θα καταστεί αναγκαίο και θα γίνει απαραίτητα από όλους. Τώρα, να πούμε, αυτά είναι τα δύο βασικά θέματα τα οποία θα απασχολήσουν στην εκδήλωση που διοργανώνει το ΕΠΑΜ Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, δηλαδή όλη η πυρήνη, η περιφερειακή, υποψιάζομαι, έτσι. Ναι. Τώρα έχετε και μια παράξενη δομή εσείς, γι' αυτό με επιφύλαξη αναφέρομαι στα οργανωτικά σας. Όλοι οι πυρήνες της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης του Ενιαίου Παλαϊκού Μετώπου το Σάββατο στη Χρυσούπολη, πού και τι ώρα. Κύριε Σιαμίδη. Λοιπόν, θα γίνει στο ξενοδοχείο Ειρήνη. Ναι. Το οποίο βρίσκεται Βενιζέλου 13 στη Χρυσούπολη. Ναι. Σάββατο στις 19 Μαρτίου και ώρα 7. Και όπως είπαμε, ομιλητές θα είναι ο Γιώργος Παπαναγιώτου και νομίζω ότι την αναφέραμε την κυρία Ευαγγελία Χαραλάμπους που είναι νομικός και μέλος Επιτροπής Νομικής Αλληλεγγύης του ΕΠΑΜ. Η οποία θα αναφερθεί στα κόκκινα δάνεια, Η οποία θα αναφερθεί στα κόκκινα δάνεια. Και θα δώσει και νομικές υποψιάζομαι πληροφορίες. Και τον τρόπο με τον οποίο θα περάσει η ιδιωτική περιουσία στα ξένα φαντ. Γιατί έχουμε ακούσει τώρα τελευταία και κάποια παρανοϊκά πράγματα. Όπως ότι τα ξένα φαντ δεν θα βάλουν στο χέρι μόνο τα κόκκινα δάνεια, αλλά θα πάρουν και τα δάνεια τα οποία εξυπηρετούνται.
ή θα γίνει κάποιο μείγμα με αυτό εδώ πέρα. Δηλαδή αυτό το. Τα εξυπηρετήσιμα δάνεια. Τα εξυπηρετήσιμα δάνεια, ναι. Γιατί μέχρι τώρα αυτό που συζητάγανε ήταν να περάσουν τα κόκκινα δάνεια. Ναι, αυτό συζητάνε. Ναι, αλλά τώρα μάλλον θα κάνουν αυτό που κάνουν και στην Αμερική. Δηλαδή θα κόψουν κομματάκια τα δάνεια, θα τα κάνουν ένα ωραίο χταρμά και θα συμπεριλάβουν μέσα και κόκκινα και πράσινα. Δάνεια. Τα πράσινα, τέλος πάντων, πράσινα τα εξυπηρετούμε. Μπουκέτα θα γίνουν, φίλε και φίλε. Αυτή είναι η ορολογία που χρησιμοποιεί η αγορά. Ναι. Εξ αρχής εκεί το παλεύουν, εκεί το πάνε οι δανειστές. Θα δούμε σε ποιο βαθμό θα συνομολογήσει το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης και στη συνέχεια μια χαρά θα δοθούν. Mm-hmm. Αυτό επιζητούν πάντως και το επιζητούν εξ αρχής για το θέμα των κόκκινων δανείων και με τεπιτάσεις και με πολλή υπομονή εργάζονται για να το πετύχουν οι δανειστές. Και να είναι σίγουρος ο κόσμος ότι αυτά τα πράγματα θα επιτευχθούν. Δηλαδή, αυτό που λέγαμε τώρα. Αυτό δεν μπορώ εγώ να συνενέσω στο να το προεξοφλήσουμε. Θα δούμε. Η πρόσφατη ιστορία το έχει δείξει αυτό εδώ πέρα. Βλέπουμε ότι όταν οι δανειστές ζητάνε κάτι το οποίο δεν θα περάσει, συνήθως κάνουν την τακτική του χωρικού με το μικρό σπίτι. Για να μας τα θυμίσετε λίγο αυτή. Που είναι ένας χωρικός ο οποίος έχει ένα σπίτι μικρό και πάει στον σοφό του χωριού και παραπονιέται ότι γέροντα το σπίτι μου είναι πολύ μικρό, δεν μπορώ να ζήσω εγώ και η οικογένειά μου. Τι να κάνω. Του λέει ο γέροντας, φέρε μέσα και τους γονείς σου, τους παππούδες. Μα λέει γέροντα, δεν μπορώ, είμαστε πολύ ήδη, δεν πειράζει, φέρ τους φέρνει. Μετά πάει ξανά, το πρόβλημα μεγάλωσε. Πάει ξανά στο γέροντα, το λέει γέροντα πάλι δεν μπορώ, τι να κάνουμε, φέρε και τους θείους σου μέσα. Φέρνει και τους θείους. Μετά λέει τι θα κάνουμε, φέρνει και τα ζώα μέσα. Φέρνει και τα ζώα μέσα. Στο τέλος πάει στο γέροντα, γέροντα δεν γίνεται, δεν μπορούμε να ζήσουμε. Λέει βγάλε τα ζώα από μέσα. Βγάλε τα ζώα από μέσα, λέει τώρα αναστάναμε, μια χαρά. Αυτό γίνεται σε εμάς. Μας φορτώνουν με υπερβολικές απαιτήσεις για να δεχτούμε τα. Για να ξεκινήσει η διαδικασία των εκπτώσεων. Ακριβώς. Η οποία πλέον είναι μη ωφέλιμη έτσι για αυτόν ο οποίος έχει το πρόβλημα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι. Γιατί ήδη έχει επιβαρυνθεί με μια σειρά από άλλα ζητήματα τα οποία καθιστούν τη ζωή του δύσκολη. Αλλά όταν ακούει ότι κάτι, εν πάση περιπτώσει, τελεί υπό έκπτωση, αισθάνεται και μια ικανοποίηση, μια χαρά. Αλλά θα τη φάει όμως μετά αυτή την έκπτωση, τέλος πάντων, αργότερα. Και αυτό το έχουμε δει να συμβαίνει από την αρχή της κρίσης. Ας κάτι να το σκεφτεί κάποιος. Τι πράγματα μας ζητάγανε στην αρχή της κρίσης, το οποίο μας φαινόταν αδύνατο να γίνουν, και λίγο μετά, κανένα δύο χρόνια πιο μετά, περάσαν. Και το άλλο το οποίο θα ήθελα να επισημάνω την προσοχή. Δεν έχει αλλάξει η ατζέντα από το πρώτο μνημόνιο μέχρι τώρα. Ναι. Η ατζέντα είναι η ίδια, κυρία Εσύ. Είναι τα 180 ευρώ για τις συντάξεις, το οποίο θεωρητικά ζητήσαν τώρα οι θεσμοί. Το οποίο το βάζουν. Προκαθορισμένο ακόμη από το πρώτο μνημόνιο. Ναι. Τώρα λίγο πάνω, λίγο κάτω δεν έχει απολύτως καμία σημασία. Η φιλοσοφία είναι προκαθορισμένη από το 2010. Ναι, μα και τώρα καταρχάς το βάζουν το θέμα των 180 ευρώ για να μπορεί η κυβέρνηση να συμφωνήσει πάνω στα 300 ή 300. Και να αρχίσει μετά το εκπτωτικό. Σαν κέρδος. Έτσι. Και αυτό εδώ πέρα, όπως είπατε, είναι όντως προσυμφωνημένο από το πρώτο μνημόνιο, το οποίο αναφερόταν ότι ουσιαστικά η χώρα μας θα αποκτήσει μισθούς Βουλγαρίας, Ρουμανίας, τροφάντων της Νοτιοανατολικής Πτέρυγας των Βαλκανίων. Ακριβώς. Ακριβώς. Ναι. Και δημόσια ενημερώθηκε με τον τρόπο που ενημερώθηκε και δεν το πίστευε. Εκτιμούσε ότι θα βάλει πλάτη ο ελληνικός λαός και θα βγει από αυτή την ιστορία. Εγώ μόνο να πω το εξής, γιατί βγήκε και η Κύπρος. Πιο μπροστά από την Κύπρο βγήκαν και άλλες χώρες, Ιρλανδία και δεν ξέρω εγώ ποιες άλλες, Πορτογαλία κτλ. Μπείτε και στον κόπο να ενημερωθείτε για τη ζωή των ανθρώπων στις χώρες αυτές που βγήκαν από το μνημόνιο. Αναλυτική μετεπαίνων, έτσι. Της Κύπρου πρόκειται να σκοπεύουν να κάνουν τώρα αυτοί οι δύο κοινομολόγοι που σας είχα πει πιο μπροστά στην εκπομπή που θα έχουν την Παρασκευή. Θα σας στείλω την εκπομπή. Ωραία. Με μεγάλη μας χαρά. Μας ενδιαφέρει να ακούμε όλες τις απόψεις. Mm-hmm. Και πριν σας αποχαιρετήσω τώρα, κύριε Σιαμίδη, αν και ο χρόνος μας είναι ασφυκτικός, βέβαια, έτσι, μας πιέζει ασφυκτικά, θα ήθελα λίγο να ζητήσω και την άποψή σας για όλα όσα συμβαίνουν αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Με χμή το δόρατο στο προσφυγικό, να βλέπουμε να ανοίγουν ζητήματα τα οποία, επιτρέψτε μου να πω, ήταν σε αδράνεια για πολύ καιρό, μη ενεργοποιημένα, τουλάχιστον δημόσια. Αυτή την αίσθηση δίναν, υποψιάζομαι ότι δεν συνέβαινε κάτι τέτοιο στην πραγματικότητα, αλλά εν πάση περιπτώσει
ο ελληνικός λαός αυτή τη στιγμή εδώ και πολλά χρόνια βράζει μέσα στα μέτρα των μνημονίων, έτσι. Ναι. Όλα τα άλλα τα βλέπει να κινούνται περιμετρικά. Αυτό είναι λάθος. Ναι, ναι. Αυτό είναι το μεγαλύτερο λάθος που μπορεί να κάνει ένας λαός. Είναι το δόγμα του σοκ. Αυτό ακριβώς είναι το δόγμα του σοκ, το οποίο αναλύθηκε, υποστηρίχθηκε από πολιτικές δυνάμεις και επιτρέψτε μου να πω σε ένα ορισμένο σημείο αποτέλεσε και τη βάση του πολιτικού τους λόγου μέχρι να φτάσουν να υλοποιούν αντίστοιχες πολιτικές. Και το έχουμε δει αυτό στην πορεία από το 10 μέχρι τώρα με όλες τις κυβερνήσεις οι οποίες αναλλάσσονται. Έτσι. Αυτό ακριβώς είναι το δόγμα του σοκ, κύριε Σιαμίδη. Και αυτή τη στιγμή απλά βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Η κοινωνία τρώει πάνω τα χαστούκια. Επειδή ξεχνάμε, ξέρετε, πάρα πολύ σύντομα, εδώ ξεχνάμε τι είπαμε χτες. Ακριβώς. Τι φάγαμε χτες, τι είπαν οι πολιτικοί μας εχθές, τι συμβαίνει σήμερα. Το 10, το δόγμα του σοκ πήγαινε και ερχόταν. Φέρναν εδώ ανθρώπους, συγγραφείς, αυτούς που το πρωτοανέλησαν, να το παρουσιάσουν, έτσι, στο ελληνικό κοινό. Αυτό δεν γινόταν τυχαία, μετά το ξεχάσαμε και αυτό. Αυτό είναι το δόγμα του σοκ. Ακριβώς. Ακριβώς. Για να σας ακούσουμε, κύριε Σιαμίδη. Νομίζω ότι είναι αυτό που είπαμε, ότι αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη αυτό το δόγμα του σοκ όπως το έχουν εφαρμόσει. Ο ελληνικός λαός δέχεται πάνω τα χαστούκια και δεν ξέρει πλέον πού να φυλαχθεί. Παρουσιάζονται συνέχεια καινούργιοι επίδοξοι σωτήρες, δηλαδή μετά από τέλος πάντων το Πασόκ που μας έσωσε το 2009, μας έσωσε μετά η Νέα Δημοκρατία, μετά ο ΣΥΡΙΖΑ, τώρα ετοιμάζουν νέους επίδοξους σωτήρες στο πρόσωπο του κύριου Βαρουφάκη, από ό,τι κατάλαβα, ο οποίος μας ετοιμάζει για το διπλό νόμισμα. Πώς μας ετοιμάζει ο Βαρουφάκη, έχει φύγει από την πολιτική σκηνή, έχει κάνει ένα κίνημα. Πού τον βλέπετε εσείς τώρα τον Βαρουφάκη? Θα αναπεί ο Βαρουφάκη. Μα έχετε τέτοιες πληροφορίες? Μα έχει κάνει και πανευρωπαϊκό κόμμα. Θέλει να συστήσει πανευρωπαϊκό κόμμα. Κίνημα είπε ότι είναι. Ναι. Και προς το παρόν παρέχει συμβουλές στον Βρετανό Πρωθυπουργό. Ναι. Αν δεν κάνω λάθος. Αυτό ναι, όντως. Έχει κάποιες περισσότερες, τώρα γελάω και όλα, γιατί είναι γνωστή και η κόντρα του Καζάκη με το Βαρουφάκη, αλλά εν πάση περιπτώσει. Αν έχει κάποιες περισσότερες πληροφορίες στο ΕΠΑΜ μέσω του κυρίου Καζάκη για την επάνωδο και με ποιο τρόπο του κυρίου Βαρουφάκη. Θα τον δούμε λίγαν συντόμως τον κύριο Βαρουφάκη, πιστεύω. Μάλιστα. Και ίσως το τραγικότερο να είναι να τον δούμε το 2025, όπου το 2025, γι' αυτό λέω για πανευρωπαϊκό κόμμα, τον κύριο Βαρουφάκη, γιατί το 2025 έχει σε ανύποπτο χρόνο, νομίζω πέρσι, έχει τεθεί το θέμα της κατάργησης των Εθνικών Κοινοβουλίων από 5 πρωθυπουργούς της Ευρώπης, των Ευρωπαϊκών κρατών, δεν θυμάμαι τώρα ποιοι ήταν, της κατάργησης των Ευρωπαϊκών Κοινοβουλίων και την ύπαρξη μόνο ενός Κοινοβουλίου Ευρωπαϊκού, Πανευρωπαϊκού. Οπότε, ίσως να παίζει και αυτό το σενάριο, να ετοιμάζεται για την επόμενη κατάσταση. Από το λίγο που διάβασα από τη διακήρυξη του κινήματος του κυρίου Βαρουφάκη, γιατί δεν ασχολήθηκα παραπάνω, αλλά μια ματιά ρίχνω πάντοτε, όχι από περιέργεια, από επαγγελματική διαστροφή, επιτρέψτε μου να πω, για να μπορώ να κατανοώ λίγο και ποιοι είναι οι άνθρωποι που περνούν από τη ζωή μας, πώς εμφανίζονται και ποια είναι ουσιαστικά τα θεμέλια πάνω στα οποία χτίζουν αυτό το οποίο με κάποιο τρόπο το επικοινωνούν στον κόσμο. Και δεν είναι πάντοτε όλη η αλήθεια. Από ό,τι όμως καταλαβαίνω από την διακήρυξη του κυρίου Βαρουφάκη, είναι αντίθετο σε μια τέτοια λογική και στρατηγική, περισσότερο εστιάζει στην αναγκαιότητα ύπαρξης εθνικών οντοτήτων. Αν τη διαβάσατε τη διακήρυξη, δεν ξέρω. Όχι, δεν την έχω διαβάσει. Δεν ασχοληθήκατε. Θα τη διαβάσω, δεν υπάρχει θέμα. Αλλά το θέμα είναι το εξής. Πολλοί έχουν πει κάποια λόγια και το θέμα... Ναι. Και ειδικά για τον κύριο Βαρουφάκη θα πρέπει να κάτσουμε να σκεφτούμε το εξής. Ότι είναι ο άνθρωπος ο οποίος από την αρχή της κρίσης έπαιζε καταρχάς συνέχεια και όταν εμφανιζόταν έκανε το εξής. Πάντα έλεγε τα πραγματικά δεδομένα και αποκτούσε ουσιαστικά το τεκμήριο της αυθεντίας. Δηλαδή πραγματικά μας έλεγε ποια είναι η κατάσταση. Δεν λέμε ότι ο Βαρουφάκης έλεγε ψέματα. Ναι. Αλλά στο τέλος, στο διατάφτα, αυτό που μας έλεγε είναι ότι θα πρέπει να περιμένουμε μέσα στο καράβι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο βυθίζεται, και μόλις βυθίσει το καράβι θα βγούμε κι εμείς να σωθούμε.
Αυτό ήταν. Αν παρακολουθήσετε κανείς τα λεγόμενα του κύριου Βαρουφάκη το 2010, ουσιαστικά το οποίο τον παρακολουθώ, και μετά σταμάτησα να τον παρακολουθώ, γι' αυτό δεν έχω διαβάσει. Στόχευση χρεοκοπία εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η τεχνική του είναι αυτή εδώ πέρα. Ναι, δημόσια το έχει πει και το έχει αναλύσει. Ναι, δεν το συζητώ. Με αυτό εδώ πέρα όμως, ουσιαστικά ο άνθρωπος τι έκανε. Ουσιαστικά ήταν λαγός για τα πράγματα της εξελίξης που ακολούθησαν. Δηλαδή μας έλεγε, περιμένετε παιδιά μέσα στο κάτεργο. Κάποια στιγμή τέλος πάντων το κάτεργο, η φυλακή θα καταρρεύσει. Όταν καταρρεύσει πάνω μας βέβαια, εσείς θα βγείτε, αν έχετε επιβιώσει μέχρι τότε. Συγγνώμη, αυτό δεν είναι η λύση και αυτό δεν είναι πολιτικός λόγος. Εν περιπτώσει, αυτή είναι η δική σας εκτίμηση, θα δούμε. Αυτή είναι η εκτίμηση του ΕΠΑΜ, είναι ότι ο κ. Βαρουφάκης θα επανέλθει ιδρυμύτερος και αυτό είναι το όχημα, το κίνημα το ευρωπαϊκό το οποίο δημιούργησε για την επιστροφή, λέτε. Ναι, ναι. Εσείς βάζετε και ένα ορόσημο το 2025. Εγώ να πω το εξής βεβαίως. Κουβέντα έχει ανοίξει. Αυτό δεν σημαίνει ότι αυτή η παρούσα Ευρωπαϊκή Ένωση θα καταφέρει. Επιτρέψτε μου να κάνω και εγώ μια εκτίμηση τώρα, μια και ήρθε κουβέντα εδώ, κύριε Σιαμίδη, θα καταφέρει να πετύχει και αυτό το οποίο έχει μπει ως ζήτημα προς ανάπτυξη, εν πάση περιπτώσει, ενός γενικότερου προβληματισμού, εκτός δηλαδή από Οικονομική Ένωση, να γίνει και κάτι άλλο η Ευρωπαϊκή Ένωση. Να γίνει μια οντότητα πολιτική. Ας καταφέρει πρώτα να λύσει τα ζητήματα τα οποία διαρκώς εμφανίζονται μπροστά της και έχουν οικονομικές παραμέτρους ανοιχτές διαρκώς, έτσι, και δέχονται βέλη από παντού και δεν μπορεί να τα κλείσει, και συνέχεια θα δούμε αν θα μπορέσει να πορευθεί και σε κάτι τέτοιο. Δεν ξέρω, εμένα με τρομάζει πιο πολύ το ότι πρώτο... Εγώ βλέπω τις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης μία προς μία να αμφισβητούν και την οικονομική οντότητα, με ότι αυτό συνεπάγεται και για τις εθνικές τους οικονομίες, και αυτό είναι ένας μεγάλος προβληματισμός. Εμένα αυτό ακριβώς είναι που με τρομάζει ουσιαστικά, ότι βλέπουμε ότι τα κράτη ουσιαστικά έχουν αρχίσει... Φοβόντουσαν την Ελλάδα για Brexit. Ναι, και ακόμη το δαιμονοποιούν όταν μιλάει η Ελλάδα για Brexit. Μόνο ο Σόιμπλε μπορεί να μιλάει για Brexit, κανένας άλλος, απαγορεύεται σε όλους τους υπόλοιπους. Οι Βρετανοί ετοιμάζονται για δημοψήφισμα, άλλες χώρες, οι Φιλανδοί, ναι, χώρες οι οποίες δεν περνάνε καν από το μυαλό μας, ούτε καν ενημερωνόμαστε για αυτά. Οι Ιταλοί. Οι Ολλανδοί έχουν έτοιμο σχέδιο για δικό τους νόμισμα. Οπότε μέχρι να φτάσουμε στο 2025, επιτρέψτε μου να σας πω ότι έχουμε να περάσουμε εμπόδια. Ναι, αλλά το θέμα είναι ότι πιθανότητα η δήλωση αυτών των 5 έχει βάλει το στόχο. Εάν επιβιώσει, επιτρέψτε μου να το θέσω έτσι ευθέως. Εάν επιβιώσει, ναι. Μέσα σε αυτές τις συνθήκες, εάν μέχρι το 2025 ναι. επιβιώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση ως οικονομική, εν πάση περιπτώσει, οντότητα, αυτό που είναι σήμερα, αυτό το μείγμα που είναι σήμερα, και αν με αφορμή το προσφυγικό, θα δούμε σιγά σιγά να υψώνονται φράχτες και σύνορα. Έτσι. Μάλλον το προσφυγικό θα χρησιμοποιήσουν, πιστεύω, σαν ένα όχημα για την ενοποίηση της Ευρώπης κάτω από ένα φασιστικό καθεστώς. Το είχαμε δει. Αυτό είναι αλλουνούπαπα Ευαγγέλιο. Θα πρέπει να περιμένουμε αυτό. Είναι αλλουνούπαπα Ευαγγέλιο, γιατί μάλλον το 2025 με το δεδομένο ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν αντιδράσεις σε όλα τα ευρωπαϊκά κράτη για την εναντίον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί βλέπει ότι ο κόσμος καταστρέφεται πλέον. Και με δεδομένο ότι ουσιαστικά αυτή τη στιγμή προωθείται η τρομοκρατία μέσα στην Ευρώπη, με τα τρομοκρατικά χτυπήματα που είδαμε στη Γαλλία και κάποια ακόμα που θα δούμε πιθανότητα σε λίγο καιρό, με το μίσος το οποίο προσπαθούν να καλλιεργήσουν ανάμεσα σε χριστιανούς μουσουλμάνους, mm-hmm. με διάφορες δημοσιεύσεις, βίντεο που κυκλοφορούν και όλα αυτά εδώ, mm-hmm. Εμένα με τρομάζει πάρα πολύ τι σκέφτονται για το 2025 και τι πολιτικές θα χρησιμοποιήσουν για να φτάσουμε εκεί πέρα. Ας φτάσουμε το καλό στο 2025 και εδώ θα είμαστε και θα το λέμε και θα θυμόμαστε αν είμαστε γεροί και εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον υπάρχει, έτσι, επιτρέψτε μου να το διευκρινίσω, μην τύχω κι εγώ των παρενεργειών των δηλώσεων υπουργών, έτσι.